Κυρία Στά, είναι προφανές ότι όλα όσα ανέφερε η κυρία Ορφανίδου κινούνται στα όρια του αυτονόητου, όχι της απλής κοινής λογικής. Προφανώς, αυτό που δεν είναι διαπραγματεύσιμο είναι ότι οι χώροι φιλοξενίας και κράτησης των παράνομων μεταναστών θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας, χώρων υγιεινής, αξιοπρεπούς διαβίωσης. Εξάλλου η χρηματοδότηση στην κατασκευή αλλά και στη λειτουργία αυτών των κέντρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του ολοκληρωμένου πια Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών που έχει η χώρα μας επιβάλλει εκ των πραγμάτων την τήρηση όλων αυτών των όρων. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι εδώ, γιατί την άκουσα να λέει ότι όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν στο σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά σας. Μέχρι τις εκλογές θα γίνει η εγκατάσταση μεταναστών σε υποδομές που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί? Το χρονοδιάγραμμά μας, κυρία Στάη, δεν σχετίζεται με τις εκλογές. Και τι χρονοδιάγραμμα? Το χρονοδιάγραμμα μας είναι το συντομότερο δυνατόν με την απόλυτη εκπλήρωση όλων αυτών των προϋποθέσεων. Δηλαδή οι πρώτοι μετανάστες που θα πάνε να μείνουν σε αυτά τα κέντρα μεταναστών, πότε θα πάνε? Το έχετε ολοκληρώσει θα αυτό το σχέδιο? Θα πάνε, κυρία Στάη, είναι προφανές από αυτό που ήδη σας απάντησα, ότι θα πάνε όταν θα υπάρχει μια υποδομή που θα πληρεί τους όρους ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή, αποτελεσματικής φύλαξης του χώρου και ύπαρξης κανόνων υγιεινής και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Και σε ό,τι αφορά την αντιστοιχία πληθυσμού και μεταναστών που θα φιλοξενούνται στην περιοχή, το έχετε τα στοιχεία αυτά, το έχετε αυτό θα μελετήσει? Αυτό θα είχε μια σημασία αν οι μετανάστες που θα διέμεναν στα κέντρα κράτησης θα είχαν σχέση ή οποιαδήποτε επαφή με την τοπική κοινωνία. Επειδή αυτό δεν συμβαίνει και θα παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην συμβαίνει, δεν νομίζω ότι συσχετίζεται υπό την έννοια της αφομοίωσης, της ένταξης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης του αριθμού των μεταναστών από την αντίστοιχη τοπική κοινωνία. Με αυτό που σχετίζεται και προφανώς λαμβάνεται υπόψη είναι με τις υποδομές, τις ανάγκες υδροδότησης και όλων των άλλων προϋποθέσεων που πολύ σωστά η κυρία Δήμαρχος έθεσε.